Την κατάργηση των φαναριών στην καινούρια πόρτα, με τον δρόμο να μετατρέπεται σε διπλής κυκλοφορίας, εκατέρωθεν της πύλης Ίσου, προτείνει μεταξύ άλλων η κυκλοφοριακή μελέτη της παλιάς πόλης. Προτείνουμε να καταργηθεί το φανάρι στην καινούρια πόρτα και να γίνει διπλή κυκλοφορία κάτω από τα τείχη, σε κάθε ρεύμα, ώστε τα αυτοκίνητα που θέλουν να πάνε από την Όαση προς την Πλαστήρα να μην συναντάνε φανάρι. Σύμφωνα με τον Γιάννη Ανασασάκη, με τον τρόπο αυτό θα ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία στο επίμαχο σημείο, όπου σχηματίζονται ουρές αναμονής σε ώρες αιχμής, με την επίμαχη παρέμβαση να εξυπηρετεί τις μετακινήσεις από και προς το κέντρο και την πλατεία Κορνάρου. Και να γίνει αντίστοιχα διπλή κυκλοφορία στο άλλο κομμάτι, στο κομμένο στο καινούρια πόρτα, συγγνώμη, ώστε όσοι θέλουν να μπουν στο κέντρο και όσοι θέλουν να βγουν από το κέντρο να μην συναντάνε φανάρι. Για να εκτονώσουμε αυτή την πίεση που δημιουργείται στη Μεγάλη Εύαν. Κυκλοφοριακή ανατροπή και συνδουκός Μποφόρ, όπου προτείνεται ο δρόμος να μετατραπεί σε διπλής κυκλοφορίας, βάζοντας έτσι φραγμό στη στάθμευση των οχημάτων. Η διαμόρφωση της Δουκός Μποφόρ ως διπλής κυκλοφορίας θα είναι μια έξτρα ανατροπή που θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο να προσεγγίζουμε το κέντρο μέχρι την Αστόρια, χωρίς να χρειαστεί να ακολουθούμε μια περιπορία μέσω της Εθνικής Αντιστάσεως και της Ικάρου. Η κυκλοφοριακή μελέτη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πεζοδρόμηση του άξονα των οδών Δικαιοσύνης Ίδης Καλοκαιρινού μέχρι την οδό Καζάνη, την πεζοδρόμηση οδών Εύανς Σμύρνης, Ζωγράφου Γιάνναρη και των κάθετων σε αυτές οδούς. Τη διαμόρφωση άξονα ήπιας κυκλοφορίας Μπιζανίου Θησαίος Κόσμων, Μονής Οδηγήτριας Καζάνη. Τη μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας των οδών Βιάνου και Άλμπερ, την αντιδρόμηση της οδού Βιάνου και πεζοδρομήσεις στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Οι πεζοδρομήσεις είναι προς όφελος και της ποιότητας ζωής και της εμπορικότητας και του τουρισμού της πόλης. Είναι ένα από τα κρυφά χαρτιά που είχαμε στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε περαιτέρω τις ομορφιές και τη ζωντάνια του Ηρακλείου, χωρίς να χρειαστεί να σκεφτόμαστε φαραωνικά έργα. Ο Γιάννης Ανασασάκης αναφέρθηκε στους νέους πεζόδρομους στην καρδιά του Ηρακλείου, καθώς και στις προτινόμενες αλλαγές προς την Επιτροπή Κυκλοφορίας. Η Δικαιοσύνη, η Είδης, αλλά και το πρώτο κομμάτι της Καλοκαιρινού μέχρι τη Γιαμαλάκη πρέπει να είναι πεζόδρομοι χωρίς διέλευση κανενός οχήματος. Η μικρή Εύανς, ενώ στην αρχή υπήρχαν αμφιλεγόμενες απόψεις, αντίστοιχα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστός δρόμος και από άποψη αισθητική και από άποψη λειτουργική, για να είναι πεζόδρομος αμυγής. Η εισήγησή μας αυτή τη στιγμή είναι και η 1821 να είναι πεζόδρομος. Θέλουμε τα ταξί να μπορούν να προσεγγίσουν το κέντρο. Δεν θεωρούμε ότι θα καταργήσουν το χαρακτήρα του πεζοδρόμου αν κυκλοφορούν λίγα οχήματα. Τα ταξί μπορούν να καλύψουν αυτό το ρόλο μαζί με τα μίνι μπας που τουλάχιστον μία γραμμή νομίζω θα αναδιοργανωθεί για να εξυπηρετεί το κέντρο. Παράλληλα προτείνεται η πεζοδρόμηση στενών δρόμων. Οι στενοί δρόμοι κάτω από 3,5 μέτρα δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι πεζόδρομοι. Δεν χωράνε οι πεζοί μαζί με τα γιοταχή και να κυκλοφορούν και οι δύο με ασφάλεια. Στο πλαίσιο της κυκλοφοριακής μελέτης προτείνεται διαμόρφωση νέων κόμβων, όπως για παράδειγμα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Ανεμογιάννη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Γερονιμάκη και όχι μόνο. Ενώ προτείνονται επιμέρους πινελιές ώστε να καταργήσουμε φανάρια και να βελτιώσουμε κόμβους, όπως στην πλατεία 18 Άγγλων, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτό το κυκλικό. Ακόμη προτείνεται η κατασκευή ποδηλατοδρόμου, όπως η παραλιακή Συνδουκός Μποφόρ στην Εύανς, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και σε άλλα σημεία.